Λοιπόν, γεια σας και καλώς ορίσατε στο νέο Laughing Mouflon Show. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης. Κύπρος. Η χώρα που είμαστε ρατσιστές επειδή νομίζουμε ότι είμαστε άσπροι. Αν θέλετε σοβαρή εκπομπή, σοβαρό περιεχόμενο, είσαστε σε πολλά λάθος τόπο. Είσαστε σε πολλά λάθος τόπο και χρόνο. Όπως τον Ελαμίτη σε φεστιβάλ της Εδώνα. Έχουμε έναν κοινωνικό μήνυμα από τον Δήμο Λεμεσού. Αν θα πείτε, ελάτε να σχεδιάσετε ποδηλατόδρομους. Με μιλάτε, λάλη μας ο άλλος, να βγούμε live. Με μιλάτε, να βγούμε live. Λοιπόν, παιδιά, Χριστόδουλος Μαρτάς και Μαρίνος Νομικός. Λοιπόν. Πού είσαι, Ρέντα, είσαι τρεις κάμερες. Ναι, πρέπει να μας πει το. Εσύ είναι κάμερα, νομίζω να εξτέσιο το τριγωνικό. Η εκπομπή του θα γίνεται κάθε εβδομάδα, απλά... Ναι. Νομίζω για σήμερα μόνο. Και μόνο τους λέω, οκ. Περίμενε, βγαίνω εις πάνω κάθε εβδομάδα. Έχω παραστάσεις. Λοιπόν, ο Χριστόδουλος να πας θα δάμε κάθε εβδομάδα. Γιατί έφτασαν και είπεν το, οπότε δεν το συζητούμε. Ολός το ανθρώπο της. Ολός το ανθρώπο της. Μόνος. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, φίλε, είναι ότι... Τι κάνει ο Μαρτάς τώρα να παίξει τον πατέρα σε κοπή. Κι εγώ έτσι σκέφτηκα. Περίμενε, αφού ενίσχαμε εμέν. Να ρωτήσω κάτι και μπορώ να σου ανακοινώσω κάτι για το επόμενο επεισόδιο, αλλά να ρωτήσω να μάθω. Να το βλέπω. Περίμενε, ποιον είναι να ρωτήσεις αν είμαστε live. Αν να με ρωτήσεις εμένα δεν εννοείς. Όχι, τώρα το σκέφτομαι. Και το Bird Box ακριβώς σου δίνει τον καλύτερο τρόπο για να βλέπεις κυπριακή τηλεόραση. Να είσαι. Τα μάτια. Πουράμε ο Χόρκατος. Γειτόνι. Κατ! Και φταίω εγώ. Όπως είναι μια άλλη που θα κάνω. Οπότε... Αρέσκει που γελάς. Αρκεί να πάει ο ήχος στο διπλωμάτιο. Κάρε τα ακουστικά να στεδά. Γελάω, γελάω. Πρόσεξε τώρα. Το παγκάκι. Το παγκάκι τι κάνεις, κάθεσαι. Πώς κάθεσαι, με τον κόλο. Σκέψου να κάτσεις με τον κόλο σε κάτι που μοιάζει με τεράστιο υπόθετο. Έχω το. Πρώτα απ' όλα, ο συνειρμός και μόνο καθιστά το κάθισμα απαγορευτικό. Ας σου πω τι έγινε. Έκαμε το αρχιτέκτονας, ξέρουν τι μας αρέσει. Αμέσως θα ρίξουν πίξε ο κόλος. Και επίσης να καταλήγουν στην πλατεία Ελευθερίας οι ποδηλατόδρομοι της Λεμεσού. Έβαλαν τους και σχεδιάσαν, εποιατίσαν τον ποδηλατόδρομο. Ναι. Και όπου είχαν εμπόδια, ναι, πηγαίνανε γύρω. Σαν να ενεργοποιήσαμε κάτι. Φίλε, άμα σου λαλώ εμπόδια, μιλώ σου για αυτοκίνητα. Αντί να βρουν κάποιον να του πω, μα λα καλά τάραξε το. Είχα γύρω που το αυτοκίνητα. Για ψοφισμένο κάτω. Όταν γίνεις εσύ διάσημος ηθοποιός, εντάξει, και να πεταχτεί ο Splash σε μια συνέντευξη να πει ναι, δουλεύκαμε μαζί με τον Χριστόδουλο σε μια ταινία. Δυστυχώς ήταν γνωστός ηθοποιός σε έναν από τα διαλύματα, δυστυχώς τσάμε που δεν το περίμενα, ήρθε και έβαλε το χέρι του πάνω στο χώρο. Είμαστε σε πάνω καναπέσο. Είμαστε σε πάνω. Του τράει! Κάνω εικόνες ρε μαλάκα, έχω θέμα. Τι εννοείς κάνεις εικόνες. Έχω θέμα. Άμα μου πει φαλακρό. Ρε μαλάκα. Και έκανα και εικόνα που έκαναν το στάνταρ και μιλάνε ο δίμος του πάνω. Έχω θέμα, άμα μου πουν κάτι κάνω αυτόματα εικόνες. Αυτόματα. Ναι ρε μαλάκα, αφού δεν ακούω, γίνεις έξω. Νιώθω ότι αγχώνεσαι, ότι έχεις κάτι στο μυαλό σου, ότι διαλύσαμε σου τον τρόπο. Ναι, αλλά γάμα το, μια σκέψη. Φε τον άλλον καλεσμένο, λαλή, και έλεγε, οκ, τι μπορεί να πάει λάθος. Κορέδαμε την άλλη, αλλά νομίζω θα βγάλω και Χόρινγκτον. Ο Λόρενς Ολίβιε κάπου ήταν μαζί με έναν τύπο και πίνας σε ένα pub. Και αν το θες να πάμε να δούμε θέατρο, ναι πάμε, είναι ένα δαμέ κοντά και ήταν λιώμαν, στου πίνενε θόρε και πήγαν και κάτσαν μες στο θέατρο και λέει, μα αρκεί να ξεκινήσει και σε κάποια φάση λέω, της λέει, ου, καμώ το παίζω μέσα. Όχι, τέλειο, τέλειο. Όμως, ο Ιαπακέλε νομίζω που είναι, κάπου τον είδα που είναι νίστε. Πάτε να δουν την παραστασία. Τέλειο. Βίτα. Λόγω που είπες που πίνει και θυμάσαι τίποτε. Και εσείς και οι τύποι σας που κάνουν το βίντεο. Οκ. Σκέφτηκε να ξυπνήσει μια το πρωί και αν κάπως Απαναγιά μου μαλάκα. Τι έκανα. Απαναγιά μου. Τι έκανα εψέσει. Ποια είναι να θυμούμε τίποτε. Πού είναι ο άντρας μου. Έκανες και ποδαρικό έτσι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει η σεζόν. Αφού είναι νέα σεζόν. Πρώτη εκπομπή της νέα σεζόν. Πήγε δεύτερη σεζόν. Για κάποιο λόγο κάποιος τον άναψε πράσινο φως. Ο ίδιος βασικά. Αυτό ανάφθηκε το πράσινο φως. Αυτό εγκρίθηκε. Έτσι, έτσι. Αυτό εγκρίνομαι συνέχεια. Τρεις φορές την ημέρα αυτό εγκρίνομαι.
Φίλε, έγινα 40 χρονών να μάθω ότι η προσευχή είναι. Όπως το Σίνμποϊ. Ο Σίνμποϊ να κάνει προσευχή στα σχολεία. Πόσες σύνδεσες. Φίλε, ο Σίν έκλεισε. Λοιπόν, ο Σίνμποϊ τραγουδά το Πάτερ ημών και κάνει το διασκευή για τα σχολεία. Τραπ ημών. Έλα μια λίρα μείνε πιαστά. Φίλε μου, περίμενε μισό λεπτό να μπουν τούτο. Από το χρόνο του. Φαν το σκόρο στο πράγμα. Έλυσε ρε φίλε. Λίρα Κυπριακή φίλε μου. Cyprus Pound. Μες στο... Έχω έναν γκρουβούλες για άλλες γόρες. Ρε Κυπρέ, μην πάλα δει ρε πια στο δίκτυο. Ναι ρε μα. Ρε πια χαλούμι είναι εγώ. Έχει ρούχο. Γύρω έχει ρούχο. Έχει κοφτέρκα. Δώστε τους. Έχει κεφαλάκια. Δώστε τους. Πας τα αυτιά. Να κάνουμε την ανατροπή ρε. Σήμερα προηγούσαμε να σήμερα να κατασκευάζουμε ντρόν στην Κύπρο. Φίλε, δεν ντρόν ρε, ούτε πατίνια. Ναι, ούτε πατίνια είμαστε ταξία κάμε. Η πιο βαριά μας βιομηχανία είναι μόνο οι σφήνες που βάλουμε στην πόρτα. Ταξίδα. Ποιο ντρόν είναι να κάνουμε εμείς. Επίαμε μια νύχτα στο εναλλάξα, δούμε το θάνατο μικρούτσικο. Λοιπόν, και λαλί μας πριν να ξεκινήσει ότι παιδιά, το σήμερα τη συναυλία την γράφουμε γιατί θα την βάλουμε πάση συντή. Και αποφάσισα ότι θα είμαι εκείνος ο τύπος που να μπω στα βιβλία της, θα πω στα Annals of History που τραγουδώ, ας πούμε, σε κενό χρόνο τραγούδι. Οπότε, όποτε είσαι ενός τσερκάν, εγώ πετάσω μου και τραγούδι. Σε κάποια φάση, καταπλήκτρα, εντάξει, σηκώνεται πάνω, γυρίζει πάνω μου, τι θα γίνει ρε μαλάκα, θα μας αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας. Σοβαρό μιλάς, ναι, η έντεμολ είναι του διαβόλου, η Disney προσπαθεί να σας κάνει brainwash. Αναταραχές ξέσπασα στη Χιλή όταν 1,2 εκατομμύρια διαδηλωτές μαζεύτηκαν για να απαιτήσουν την παρέτηση του κεντροδεξιού πρόεδρου Σεμπαστιάν Πινιέρα. Οι διαδηλωτές ισχυρίζονται ότι ο Πινιέρα είναι στην ουσία δικτάτορας και κατηγορούν τον και για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πως τολμάτε παλιοχιλιανοί! Εν τρόπος τούτον να συμπεριφέρεστε τον ανθρώπο ρε! Αν δείτε κάποιον ο οποίος είναι δικτάτορας και παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, εν απαιτείτε την παρέτησή του! Διάτε του Κυπριακό Διαβατήριο, θα ρωτήρεσαι είναι μεσό. Λοιπόν, όταν μου δόθηκε η πρόταση για καθημερινή εκπομπή στην τηλεόραση, επειδή ήταν ένα αποθυμένο που είχα να κάνω καθημερινή τηλεόραση, είναι γάμα του. Εντάξει. Okay. Γιατί ήταν αποθυμένο, μας πρέπει να τα κάνουμε. Δεν είναι ωραία να σε... Μισό λεπτό. Ακούει αγάπη, α! Σε σίγουρο θέλει να μείνουμε στο θέμα τη εκπομπή στο σημερινό. Όχι καλέ! Φάκετε, χαλαρίσει η συνήθεια. Ενώ την πρώτη φορά που λαλεί, ουγαμό τον έχει Αγίο Βασίλη. Ουγαμό τον έχει Θεό. Λοιπόν, δεν είσαι Βασίλη. Sorry, Κωνσταντίνο. Καλά. Συγγνώμη. Ποιος ήταν γίνος ο γέρος με τα κότσια που μπαίνε στον αγώριο. Έχει, έχει. Είναι εντάξει. Ξανά λόγιο. Λοιπόν. Μιλούμε για διανοητική νοημοσύνη. Ρε φίλε, γίνεται τώρα να έρθω να σου πω εσένα σήμερα ότι η γη είναι επίπεδη. Και να σε πείσω ρε παιδί μου, πρέπει να μην κοφκιόνους τους, όχι που σου το λάλλω. Εγώ πίστευκα στο Θεό, πίστευκα σε μαλαγκίες, είχα φυλακτάρων και ρόβες μπάσκετ. Ρε στα 30 μου χωράσαμε τον Bion Balance. Ότι το κάθε κίνδυνο είναι surprise, όχι καλό δώρο. Bion Balance είναι μέσα. Ένα ανθρώπινη φύση. Ότι το κάθε κίνδυνο είναι surprise, όχι καλό δώρο μέσα. Κάνω χάρα να με ζεπτάζω. Ναι, άμα θέλει να κάνει μια τυρέλια συζήτηση, περνείτε εμένα. Συμπαρουσιαστής και φίλος του έγκλημα Νέκτορας Παπαγεωργίου που να μας βοηθάει με την ροή των comments και φυσικά στην παραγωγή ο κύριος Ανδρέας Φυλακτού. Παρακαλώ, με τσιόν το υπέροχο το μουστάκι, ίνταλος είσαι έτσι, Τζίζους. Εγώ πιστεύω σε κάτι το οποίο είναι αλήθεια, by the way. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη δεν υπάρχει. Είναι η Νατάσα Μποφίλη με περούκα. Ξέρεις και είναι η απόδειξη γι' αυτό. Φίλε, υπάρχει απόδειξη. Ναι, βεβαίως. Γράφει η Ελεονόρα το ωμέγα ανάποδα. Οι πιο πολλοί βάζουν το ωμέγα το πρώτο ο, αυτό βάζει το δεύτερο. Μάλιστα. Υπάρχει σωστός. Μια συνέπεια εδώ πέρα. Σωστός. Κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει. Φίλε, η Λουμινάτη να κατεβεί ο Σύμποη να μας εξηγήσει. Τέλος πάντων, ναι, η Ελεονόρα δεν ζουγανέλει. Δεν υπάρχει μόνο η Νατάσα Μποφίλη, απλά αλλάζει περούκες. Και κανένας δεν μπορεί να με πείσει για το αντίθετο. Εν υπάρχει περίπτωση, αν μου τις δείξεις, να καταλάβω ποια είναι πια. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή όσες φορές και να δείξω κατέλη, δεν είναι υποφίλιο, δεν μου κάνει τίποτα. Όταν βλέπω κάτι το οποίο εν είδηση και το οποίο κάνει ότι προφανώς πρέπει να είναι μαλακία, μπαίνω στον κόπο και κάνω τον Google. Εάν έβρω ότι ψέμα κάτω από 30 δευτερόλεπτα, προστάω το πρώτο comment που κάτω. Όσο μειωτικό και να γίνω, γιατί ρε φίλε, γίνεται να ειδεστούν την είδηση.
Και αν δεν πήγε στον κόπο να κάνεις απλό Google search. Δηλαδή, εντιαμέ η τεχνολογία, βοηθάσαι, γιατί δεν εκμεταλλεύκες. Εν τούτη αστεία η συζήτηση που είχαμε πριν, ότι οι ανθρώποι λένε ότι επικαλούνται μια έρευνα, έναν πίνακα που λέει ότι εν επικίνδυνο το 5G επειδή έχει δουν την ακτινοβολία και αγνοούν πλήθος το γεγονός ότι το πρώτο πράγμα που έχει τη λίστα είναι το aloe vera. Οπότε, any good 5G jokes, ήταν να σου το πω, αλλά είναι αρκετό κλειδό το stream σου. What's up. Έχω έναν καναρκή, πέθανε επειδή είχε ο γείτονας μου 5G Wi-Fi. Ξέρω τι πρέπει να κάνω, δικός μου router. Δώσ' του που τον το ομοιοπαθητικά, που τον τα βιταμίνες και να γιάνει. Να πάμε στα Golden Globes που το Ricky Gervais. Τα ποια ρε, τα? Golden Globes, excuse me. Excuse me. Και ο κύριος Έκτορας, ο συμπαραγωγός και συμπαραγωγός. Όχι, τούτα είπαμε, τα το κοντινό μου ήλιο. Oh, for fuck's sake, ένα μάγκες να μιλήσω του κόσμου. For fuck's sake, please, άιντε με να μιλήσω του κόσμου. Πρόκειται σήμερα η εκπομπή μας. Λοιπόν. Λοιπόν, να πω να το κάνω εγώ, πρώτα απ' όλα, θα πάω το κάνεις εσύ και να δούμε ποιος το κάνει καλύτερα. Είναι ουλί μαζί που πρέπει να κάνουμε. Ένα δυσκολευτείο μόνο εκτός, να έχω slow. Λοιπόν... Πήρε να σώσεις στην αρχή, να βούρει πάλι. Okay. Ήταν τρεις Αντρέιδες και η Ιωάννα. Τρεις Αντρέιδες και ο Έκτορας. Ξήχασες και εσύ τον Έκτορα. Συμβαίνει. Μια στιγμή μπήκα και μπροστά, ρε. That's what she said. Που λες... Sorry, δεν μπορούσα να συγκαλύτερα. Ήταν πολλά, ακούτε τα νόημα τα στέρχονται μου έτσι. Σου κάνουν που θα συνταβάσεις το MasterChef και έτσι. Παιδιά, έρχομαι αμέσως. Λοιπόν, blender, έσαι εδώ. Σας δείξω εγώ τα κόλπα. Ξέρεις, να κάνουν άλλο τα έχνεις συνταγή. Ναι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε κουνέλο στη φάδο, σμούδι. Αλλά να τους το στολίζω ύστερα, να τους το κάνω έτσι. Να βάλω και το λάθος. Να το κάνω, μπράβο, και δικαιώς μου. Στο μοχίτο. Η River Ray και στην Αγιάννα Μαρκ. Όχι, κλείσε. Εκλείσε το River Ray. Εγώ έχω εξομολόγηση να κάνω για το River Ray. Επία μια φορά για μέ, εντάξει. Και πέσαμε στο νερό και έμεινα έγκυος. Και ο χτίσιον τόπος του κόσμου, δεν υπήρχε έτσι το πράγμα. Δηλαδή, προτιμούν να φάω αφρόν που το φόουν πάρτι. Ήταν ο ναός του STD, να φάω αφρόν του Easy Beach. Ναι, ο ναός του STD. Είναι ο ναός του STD. Μπαίνεις μέσα, Shouter, όχι horse whisperer. Shouter. I don't whisper. Και φοράζουν τα λόγω. Έλα, έλα, θόρτσον τα λόγω κάπως. Α! Όχι, τι που πού πάεις! Έλα, αχ, τσερίνια με, έλα πίσω. Έλα που ρέκα μου. Θυμάστε την έλα που ρέκα μου που είναι στον υπόθερο μου. Αν υπόρο! Σίγουρα, σίγουρα. Υπάρχει και υπάρχει παρθενογένεση, οπότε εννοώ. Κοίταξε, είναι η Παναγία του Άγιο Θεωρία. Κάμε τη δουλειά σου, εσύ. Κάμε τη δουλειά σου, μπορεί να μου πει αν υπάρχει παρθενογένεση. Κάμε τη δουλειά σου. Στάκι, έλα κλειστή την τηλεόραση. Λοιπόν. Όπα. Όπα, όπα. Έζησα πολλά με ονόματα λόγων επειδή μου κλώσσε με την ομάδα παραγωγή του υπόδρομου Φοργία. Το καλύτερο όμω ήταν ένα Αυστραλό με κεφαλαίο Α. He named his horse Pink και είπαν το αναβάτη του να πιάνει πάντα εσωτερική για να σπουρτούν οι κομμεντέτες που το γέλιο όταν ελαλούσαν «It's pink on the inside». Ξέρεις με τα πράγματα, τρώετε ιδανικά η πάμια. Με άλλη μπάμια. Όχι, με άλλη μπάμια, φίλε. Ιδανικά η μπάμια, αν έχει γιατί, αν η σαλτσούα της είναι σωστή και τίμια. Έτσι, σωστή και τίμια. Εγώ είμαι σάλτσα. Τι είναι ρε τρελό για γαμισιάρικο. Τραγούδα μου είναι τσατιστό. Τελούι μου. Τέλειωσε κύριο Σελίκα. Να σε ντύσω Μάριο Κάρτ εγώ να σε ντύσω. Μάνα μου τον καημένο, δε τον 70 χρονών όπως το Σόνι. Ξεκίνησε μαύρος, αλλά δεν τον τώρα. Όπως ο Μάικλ Τζάκσον. Αλλά πειραζεί η μωρά του τους. Λοιπόν. Άτε ρε, ούτε ο Μάικλ Τζάκσον πειραζεί η μωρά. Είδα 4 ώρες τον ντοκιμαντέρ. Έχω να σου πω, έχω αφιβολίες. Εντάξει, ξέρετε, να μου πώς να κάνουμε. Εκάμαμε λάθος με τον Αντρέα τον φυλακτό των παραγωγών μας. Κύριε παραγωγέ, έπρεπε να στείλουμε μήνυμα στον τύπο με το βάντο κατασκοπευτικό να μας το κάνει share. Να πάει σε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο κόσμο.
Αλήθεια, τον περιμένω ακόμα να γυρίσει, έτσι. Ναι, ναι, κατά. Του ειδοποιήσει ότι έρχομαι. Έρχομαι. Μπείτε σας στο σπίτι σας, μπείτε μέσα στο γραφείο, σερβιριστείτε, πάρτε έγγραφα, ό,τι άλλο θέλετε και έρχομαι εγώ. Στον δρόμο είμαι. Παιδό, παιδό, κάπου τηλεδιάσκεψη. Εμά είναι η κάμερα, δάμε. Νομίζει. Ο αρχιεπίσκοπο δεν το έλεγε να επενεύγει. Εν τω δεν κάτω λεφτά. Λοιπόν. Επίσκοπο, τι έτσι δεν έχω και τα λεφτά από άλλο και τον κλεπτά από εδώ να δω και πίσω, όχι. Περίμενε, εάν ο αρχιεπίσκοπος έκανε ένα Instagram account, ποια ήταν να την πρώτη του φωτογραφία. Όπως ξεκίνησε η Jennifer Aniston τον άλλο. Όπως ξεκίνησε η Jennifer Aniston με το Friends, ας πούμε, ποια ήταν να ήταν η πρώτη του φωτογραφία. Εγώ νομίζω μαζί με τον Ty Angelo. Μπράβο, αλλά είμαι εδώ με το homie. Και την Paris Hilton. Δεν έχουν κοινή φωτογραφία όμως, θα έπαιρνα φωτοσοπαριστή μέσα. Κοίταξε, κοινή είναι. Α, sorry, για φωτογραφία μου μιλάς. Επειδή είπες για την Paris Hilton. Και δεν είναι Paris Landmark λέγεται τώρα. Συγγνώμη. Η Paris Hilton αλλάξε όνομα. Paris Landmark. Εντάξει, να μην κάνει καμένο να περνάει η ώρα. Πραγματικά καμένο. Με τον νομικό στην εκπομπή είπαν. Θα είναι καλά, είπαν. Γιατί αν το σκεφτείς, η τηλεόραση απευθύνεται στο κοινό, που... Έτοιμο θάνατο. Συγγνώμη, ήθελα να πω, είναι μιας κάποιας ηλικίας. Αυτό το format ξέρουμε, αυτό το format κάνουμε, δεν ξέρουμε και τίποτα άλλο. Μαζεύουμε εκεί μερικούς καλούς τοπίους, έχουμε και μερικά χάλια κείμενα, βάζει και μερικές περούκες, άντε και ένας κάνει λίγο τον, την ξεφωνημένη, όπως είναι το gay του δεκαετίας του 60, και το ονομάσαν σατερική εκπομπή. Και πιστεύουν μετά, δεν γράφει, κόβει το COVID το κανάλι, μετά ποιος στέει, ο δημοσιογράφος, γιατί μας έφαβε. Περίμενε μισό λεπτό. Νιώθω ότι έχει κάποιο παραγωγό. Με έβρισε, με απείλησε ότι εγώ έφταιγα για τη μαλακία, γιατί μιλάμε με απίστευτη μαλακία που δεν μπορούσε να τα αντέξει ούτε 5 λεπτά. Να σκεφτεί. Νευρυπίδου. Μην πει ότι δεν ήταν καλό. Δεν το ξέρω τούτο. Το Νευρυπίδου. Α, το αγαπημένο παρατσούκλι. Ρώτα την Κωνσταντίνα, ή μάλλον όχι. Σου αρέσει η εκπομπή. Ναι. Σου αρέσει η εκπομπή. Καλά. Δεν τη ρωτήσει, α το κάνει. Διάφορο το καλύτερο σου ήταν το χαλουμόπερα. Κοιτάξτε, γιατί δεν να είχα κάποιο μικρόφωνο έτσι να το βγάλω. Ναι, ναι, ναι. Αποχωρώ, κύριε! Αποχωρώ! Αποχωρώ! Άκου εκεί πέρα λίγο πανελίστα και μα λέτε αυτά πριν έρθουμε, κύριε! Από ό,τι έρθουμε, μάλλον, κύριε! Να με δεις εμένα να σου κάνω αφιερώμα. Φεύγω! Πάει στο καλό, Μαρίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο καλό. Δεν μπορεί να ρίξω τίποτα. Απ' εκεί πάλι. Κοίτα να δει, αν ήμουν άντρα, για να σου δώσω να καταλάβει τι θα ήθελα να παίξω, θα ήθελα να παίξω τον Τζόκερ. Αν είσαι να τρας εγκυμίσω άλλο πράγμα που να παίξεις πρώτα. Λοιπόν, εγκυούμε σου το τούτο. Μόνο και μόνο που περιέργεια. Λοιπόν, α, γι' αυτό που είναι έτσι. Είμαστε ζωντανά. Είμαστε ζωντανά, δικέ μου. Φίλε, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Φίλε, περνάς καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Σταμάτα, ρε. Παιδιά, sorry, όπως βλέπετε είμαστε δύο άντρες σήμερα. Βασικά το podcast είναι όπως την ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Ένα και γενέτσες. Ξέρεις ποιος είναι. Α, ήταν πολύ μεγάλο. Ευκάλαν τους ταυτότητες τους. Ακριβώς. Κάποιος έδωσε τα στοιχεία του. Μάλιστα. Τη φάτσα του. Μάλιστα. Και είπα στην ότι, έλα, εσύ έχεις ταυτότητα την κάρτα νοπαδού σου. Πολλά καλά. Για να ξέρουμε ποιος είσαι που μπαίνεις στο γήπεδο. Ωραία, όσα με οκ. Ωραία. Και κάνα επεισόδια του. Ναι, και τους βρίσκω. Πώς γίνεται να τους βρίσκω. Άλλο πως δεν δουλεύει η κάρτα. Άλλο πως. Ιωνά, χαιρετίσματα. Σειρά. Πώς είναι το hot dog ρε, να πάω το γάμο. Όχι, με μου πεις. It's about the roots of evil. Whether it's religious or political terrorism, it's the same thing. Ναι, φίλε, είναι εκπληκτικό. By the way, αν κάτσεις να δεις το τρίτο κύμα. Και τώρα πάμε για religious terrorism. Tommy. Απολογούμε ταπεινά, έναν ταπεινό σκουλίκι να απολογείται για το λάθος που έκανα. Σε πράγμα. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι έχει αρκετά σχόλια για το που κάνεις. Θα σας εξηγήσω. Προσγνώση και συμμόρφωση, όχι μόνο έχει που κάνεις, έχω και γραβάτα και έχω και πουλοβεράκι μαζί μου. Προκαλώς να φέρεις να τα βάλεις. Παίζει να μας ακούμε την κυβέρνηση, είναι το έξι. Παίζει να με. Νομίζεις, ακούει μας ο Βέρο. Ακούει μας με το Βάντ. Άλλο. Α, στήλιξ. Γεια. Και να ψηκώμε τώρα, έλα παιδιά τι γίνεται. Χαιρετούμε.
Λοιπόν, ερώτηση. Ετύχε σα να σα προσεγγίσω απειλητικά τα άτομα που μεταφέρετε την ιστορία του στην οθόνη. Κυρία Αναστάζια, είσαι έτσι. Επειδή παίζουμε ένα άσχημα, εννοεί. Α, γιατί Αναστάζια. Δικό σα, το πρώτο. Ναι, δεν πουλάει. Το 70 είναι το target group μου που στέλνουν μηνύματα. Κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινεί, 70 είναι το target group του Ρίκη γενικά. Τα φιλιά μου να στείλω. Το target group του Ρίκη είναι 70 με 9 μήνων μνημόσυνη. Ναι, τα φιλιά μα στο νοσοκομείο πρέπει να μα βλέπουν τώρα. Έδειξε ποιο έγραψε το comment με τον Νίκολα Κέιτ και τα εγκλήματα. Όχι να λαλείς κουβέντε δυο θεώνα. Εντάξει. Ο Νίκολα Κέιτ δεν έκαμε πατάτε. Ορίστε. Δεν έκαμε πατάτες. Τηγανιτές, γιατί άλλα ίδια είχαμε. Συνεχίζουμε με τα σχόλια, by the way. Οι πατάτες έκαναν Νίκολας Κέιτζ. Και παίξαν την καλύτερα που γίνω. Ναι, φίλε. Για τις κουαμπλουμπούλες. Thank you. Κανένας δεν θα πήγαινε στον τρίκιν έτσι. Σωστός. Περίμενε μισό λεπτό. Απραγματικά. Κανένας θα πήγαινε σε εκπομπή έτσι ρε ψηλίδι. Περίμενε. Κατέβα λίγο το πλάνο για μία πια τα πόνο που ήταν πας στο... Έμας όρις, σύμψ. Το πιο ωραίο. Γιατί ποιος είχα πει έτσι. Περίμενα, να χωρίσω στους λόγους, είχα πει στα σχολεία, βέβαια. Ναι, έλα, έλα, αγάπη, μέσα. Ξέρω τι είχε, είμαστε μόνο δάμε. Άμα θέλεις, χωρεύκομαι κάθε φορά δάμε μαζί, δεν έχει πρόβλημα. Του είχε να δέρνουμε τον Αντρέα, έτσι χωρίς λόγο. Όχι, τους κοπολούς λόγους. Ο άλλος μισός ψηλίδης δολοφονήθηκε στο κάρμα. Ναι, περίπου, ναι, δολοφόνησε. Και που τον άλλο μισό έπρεπε να κάνει το μη γραβάτα, είναι μισό. Παιδιά, μάνα μου, πάντα ήθελα να μου δώσω λόγο για κάποιον. Τι? Είσαστε ο λόγος που θα γράψω αύριο στην εξέταση του Ιούνιου. Ότι εγώ δεν το ξέρω πολλά, και βάσα του μήμου. Είσαστε ο λόγος που θα γράψω αύριο στην εξέταση. Έλα σου πω, κοίταξα, όποιος σου να είσαι, sorry. Σίγουρα, sorry. Ναι, αλλά χαρά μας. Ναι, αλλά χαρά μας, ναι, 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 ναι. Ναι, 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 πολλά σκαμπανεβάσματα. Έχουμε αρκετά εγκλήματα να βγουν και άλλες σειρές. Ναι, άμα λείψω να πάμε στα fashion εγκλήματα. Να πρωταγωνιστείς, αγάπη. Να πρωταγωνιστείς, αγάπη. Γενικά, εκτός που την τηλεόραση, ράδιο, θέατρο, έχεις και κάτι άλλο. Λίγο κοιμούμε. Λίγο με φανταστείς. Δεν είναι καλό να το πει! Δεν μπορώ! Το ποθέτη είναι προϊόντος, ρε φίλε, μπορώ! Δεν είναι καλό να το πει! 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 Δεν είναι ήταν δώρο και γύρω μη γραβάτα. Ρεμπόσατε να πιω και εγώ τον τη γραβάτα. Κι ξέρετε τι είναι αναθεματισμή. Ναι, φοράω προϊόντι. Έπια εγκαρέκλα, έπια αυτογείο. Έρτε μου και εγώ μια γραβάτα. Ως πομπιά είναι το fashion police. Anyway, λοιπόν, μέσα στο αυτογείο, εγώ γενικά ακούω podcast, ένα κοράδιο. Και έτυχε, και επειδή να πω πολλά κοντά και παρκούμουν να κάτσω βάλω το Android του πάνω, έτυχε να βάλω ράδιο. Έτυχε να είχε να ήταν love, sorry, και έτυχε να ήταν ο Ανδρέας ο φυλακτού. Πρόσεξε. Μα πώς είναι η τύχη σου. Πρόσεξε να δεις, όχι μόνο τούτο, τούτο που σου λέω είναι σε διάστημα ίσως 3 λεπτών του το πράγμα που σου λέω που έγινε. Τόσο του παίρνει του φυλακτού. Και την ώρα που το έβαλα, ο Ανδρέας ελάλε αφιερώσεις και είχε τα αφιερώσει η μάμα του φρίξου που του έστειλε. Αποκλείεται με φίλια. Όπως σου το λαλό στο... Reunion κανονικό μες στο αυτοκίνητο. Να ζήσει ο φρίξος από τη μάμα. Και άλλος τσιμισμένος και ο σποζί ενόμισε ότι το έκαναμε πλάκα την υπόλοιπη. Εντάξει, και ότι ο Έκτορας που υποδίθηκε τη μάμα του... Πού γίνεται. Τη μάμμα του φρίξου και λέει ο νέαρο τράουλος ότι αυτή η μάμμα πρέπει να είναι ο Έκτορας. Τι καημένη γενέκα άκουε να σου πούνε καθένα να ακούσει την αφιέρωση. Μόνο μου ρε φιλαχτού. Και στέλνει το μες στον γκρουπ και ούτια ο νέα μου τα αλήθεια μου είχε καταλάβει. Άσπρον κι άλλον και ο Καρβέλλας δεν πάει καλά. Ναι. Και ήταν playback κανονικά, αλλά επειδή ήταν ο Καρβέλλας και προφανώς κάτι πέρασε κάμι που πάει. Λέω τώρα, δεν ξέρω. Ευκάλεν το πόιν του στο πιάνο και κουπάνιαν τα πλήχτρα με το... Κουπάνιαν τα πλήχτρα. Με το πόιν, δεν πέτσε. Και μετά παντρευτεί την πάνια. Και τάχανε και με το πόιν.
Οπότε, ο Γιούδης μου ο οποίος την ώρα ήταν μες στο στούντιο, να ξέρει πιάνε τον τα νεύρα και πιέν κάτω και άνοιξε την πόρτα. Sorry, έκανα taping του επεισοδίου. Πάλε καλά, ήταν live, ασένει. Λοιπόν, πιέν κάτω, άνοιξε την πόρτα, ενώ πιέν να κάνω εκπομπή και πήξε την πόρτα. Κατέβα που το πιάνο ρεπήθηκε! Εσάν να είσαι ακροδεξιό και αμηνείς και σπερβόγιο. Ahí είναι ένα δράμα. Μάλλον στην περίπτωση μας, εσάν να είσαι αριστερό και αμηνείς και στρουμπί. Ahí ζεις ένα δράμα, δεν φίλε, δεν μπορείς να το παλέψεις. Γεμάτος ο τόπος εθνικό φρόντα Σομαλία και αν είσαι... Γιατί λένε μια χαρά, μην πάει να βοράσεις, και δεν πιστεύει. Πουλούν τα περίπτερα, πουλούν μόνο σημερινή και μόνο κέρατο μου και μάχη, είναι μόνο το πράγμα. Και μάχη. Υπάρχει μάχη ακόμα. Νομίζω, έχω το μάδιε. Το πλάνο νέο δαμέ, ο οποίος είναι πάντα δαμέ. Να κάνουμε το laugh track. Να κάνουμε το laugh track. Λοιπόν, ξεκινούμε, πώς θα ξεκινούμε. Πάντα, έτσι, πάντα πίσω από κάθε εκπομπή, πίσω από κάθε καλεσμένο, είναι ο Μάριος Καρογιάν του Laughing Mouflon. Φίλε, εγώ έχω το... Εγώ θεωρώ ότι εσύ είσαι ο Τσουπής του Laughing Mouflon, γιατί είστε πάρα πολλές φορές. Ξέρεις, το Μαρίνο σε κάπου... ότι δεν μου άρεσε αυτό. Το μανιτάρι σε Κυπριακό λεωφορείο είναι πρόβλημα ενώ αν ήταν στο Άμστερνταμ μέσα στα έξτρα. Εγώ έτσι κατάλαβα. Όταν είδαμε λεωφορείο με μανιτάρια, πήγε το μυαλό μου στα άλλα. Τα ενώ ο υπουργό, επειδή ο υπουργό και έφυγαν τη φωτογραφία. Και εγώ απλά σκέφτομαι ότι. Ο υπουργό μεταφορών. Ναι. Ο Καρούσο. Ναι, ο Καρούσο. Ενώ περιβάλλοντο που είναι εδώ. Μπορεί να αναγνωρίσει τα μανιτάρια. Πού ήταν δήμαρχο πριν. Ήταν παγιά ο κάτι τη λεωφορεία. Και εγώ σκέφτομαι ότι σήμερα να είσαι αντίπομο με το λεωφορείο που εγκάμω. Σου μάνε, δάκα στο λεωφορείο. Σκέφτομαι ότι ο οποίο είναι μαστουρωμένο και μια μετά κάτι γιατί ζήμα στον Καρούσο. Εγκάμω. Καλά, δε μαλακά, εσύ πόσε φορέ έμεινε η ιδέα. Και να λέει στον. Φαντάζει τον Καρούσο μετά ακολουθεί ο διάλογο. Να του πει, συγγνώμη κύριο Οδηγέ, υπάρχει ένα μανιτάρι εδώ. Ναι, έχετε δίκιο. Το βρίσκεται αυτό παράξενο. Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί εγώ είχα φυτρώσει μαρούλια. Ξέρετε, μα εδώ είδαμε. Ναι. Ο απειράξετε στομάτε. Που λε. Και άλλη είδηση με το τρένο. Είδα ότι α πούμε θέλει να κάνει ο Αναστασιάδη τρένο. Για να βγαίνει στο τρόδο. Και είδα το πράγμα και εμπολά τραμπικό. Το πράγμα εμπολά κίνηση τραμπ. Δηλαδή ήταν του βασικά ο Χαμπιαούρη το 6. Άλλο μεγάλο κεφάλι εκείνο. Φίλε, δηλαδή, είπαν ότι αν τα κάνει τελεφερίκ, και δεν το έκαμε, και δεν έκαμε τελεφερίκ, και δεν έκαμε κάπως, δεν έκαμε τελεφερίκ, επειδή να κάνω τρένο, να κάνω τρένο, και θα είναι το πιο μεγάλο τρένο που είδατε ποτέ, κανένας δεν έκαμε τέτοιο, θα κάνω τρένο και θα το πιερώσουν οι σκιούροι. Πάντως, δεν σε ρωτήσω ποιο πιερώσουν οι καλύψεις του. Οφείλουμε να τους πιστώσουμε, τουλάχιστον για το Χαμπιαούρι, ότι είναι το πρώτο δημόσιο πρόσωπο στην ιστορία της Κύπρου που εξήγκλε τρενάκι. Α, ναι! Τούτο είναι αστείο, να λέει ο Βίτσο, είναι αστείο. Περίμενα να σου κάνω. Το Ρικ, στο Ρικ του πολύ ζωρί. Πόσο ζωρί θα βάζει Ρικ, να πατήσει με στο χτίριο του Ρικ. Έχω αρκετό, κάθε χρόνο. Ωραία. Εντάξει, πρόσφατα, εγώ πιστεύω ότι είναι πρόσφατα. Εσύ, Έκτορα, πει πω θα πατήσει με στο Ρικ. Ντότι είναι στο Έκτορα. Τέλεια. Φίλε, έχει κάνει τουαλέτε που κάτω. Που πάει στην τουαλέτα και έχει που τα... Κάτι τρύπες πάνω στο τύπος. Ναι, μα και μάνχολ, πώς θα λέμε τα μάνχολ και είναι τα έτσι. Α, ναι, καταλάβα. Φίλε, νομίζω είναι αυτοί αλιγάτορες που είναι ένα μας φάση, είμαι ειλικρινά, όποτε πάει στο ρίγκ. Άμα έχει μάνχολους και όχι glory holes. Εγώ πιστεύω ότι έχει glory holes δεν καλύτερα. Λοιπόν, μα νιώθω όποτε πάω στο ρίγκ ότι είναι η πτέρυγα του Τσέρνομπιλ η οποία λειτουργεί ακόμα. Κάνετε καμπάνια για το 5G τώρα το έλα. Ναι, καλά, εννοείται. Εντάξει, θεωρώ και κόσμο το οποίο σε μέσα του. Έχω πρόβλημα με του οικολόγου που κάποιοι που γίνουν σε. Και δηλαδή, α πούμε, θεωρώ και ευεθιά. Δηλαδή, άμα βρέθεστε στο ίδιο στρατόπεδο με το ΕΛΑ,
είναι η φάση που πάει αριστερά. Πάει γυρίζει δεξιά. Νομίζω δεν πρέπει να είμαι δάμε. Και όταν το λες, φυσικά στο γύρο στρατόπεδο του Ελλάδα, αντιλαμβάνει ότι το στρατόπεδο λαμβάνει και μια τελώς διαφορετικό νόημα. Μάλλον κυριολεκτικό νόημα. Ναι, ναι. Ποιος έχει τις αλυσίδες πάνω. Πιντώνεται και με το τρενάκι. Α, ήταν λίγο που είχε μεραμένει το τρενάκι. Ναι, αλλά αξίασες ότι είμαι μεγάλος γάρος. Που λες. George Clooney, απαναγιά μου, τα σπουδαίων ήταν. Φίλε, ποιος. Δώρο στα γενέθλιά μου. Κυριακή στα γενέθλιά μου βγήκε. Ωραία. Δηλαδή τι ωραία που ήταν. Κοινός που το έκανε, τι ναρκωτικά έκανε ακριβώς ρε κουμπάρι. Δεν πήρε ναρκωτικά, πήρε κάτι άλλο. Έφυγε να γράψω άρθρο. Ξέρεις που μοιάζει ρε μαλάκα ο Κλούνι. Εγώ τελευταία νομίζω ότι ο κόσμος ασχολείται παραπάνω με πιο πολύ καλλιτεχνική ανησυχία. Είναι τουλάχιστον το εγώ. Κάνε stories. Τι καλλιτεχνική ανησυχία. Ρε φίλε, έχουμε τρελαθεί όλοι τον τόπο. Φίλε, και το story, ρε φίλε, είναι καλλιτεχνική ανησυχία. Κάνω τρεις ώρες για να κάνω story. Εσύ συνειδητοποίησες ότι ένα μωρό μου να γεννηθεί σήμερα, εν να δει το 3.000. Τι είναι αυτό που 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 είναι αυτό. Έπαιξα, ναι, πήγα απ' έξω ποτά, εσύ δεν έχουν τα έξω λίγο. Τσάι μου, φίλε, και έξαρες, και ο Ζουλούς, και ο γενεκά μου, αλλά δεν μπορούσες. Και η γενεκά του, για να το φίλε, εντάξει. Επειδή καταλάβω ότι είσαι πολλά μεγάλη απογοήτευση για με πιάεις, να έρθω ρε κουμπάτε και πειράζεις. Ο κόσμος ο οποίος έπαιρνε να εξετάσει, ας πούμε, αν μας ψεκάζουν και αν θέλεις να ξέρεις εν παράνομο στην Κύπρο να συνέδει Λουβί πριν τις 4. Να μου λαλείς ρε δικαί μου. Όσο μαλάλο. Εν παράνομο στην Κύπρο να συνάδει Λουβί πριν τις 4. Ωραία, φίλε. Ναι, μην μποτζόν τη απεικιοκρατία. Επειδή για να πάει πριν τις 4 στο χωράφι σημαίνει εκλεφτικέ. Επομένω, έκανα νομοθεσία ότι α σε δούμε σε χωράφι να μαζεύει και Λουβί πριν τις 4 σημαίνει ότι κλέφτη, άρα εν παράνομο. Το δεύτερο. Που τον τελευταίο κύκλο εννοεί. Η πρώτη σεζόν, το δεύτερο με επεισόδιο. Τι με το ποδήλατο. Με το ποδήλατο. Παπάνα. Που λέει να σα σηκώσω όλου στο σύστημα σα και ξέρω εγώ. Και πάει απειλή ναι, έτσι ναι, με ναι. Το μασέρι, δαμέ το λεπίδι. Όχι το λεπίδι, το κομμάτι μου καθρέφτη. Κομμάτι μου καθρέφτη. Ναι, μπορεί αυτό το, το κομμάτι του. Τσάι του. Μαλακά. Εδώ η πρόσεξη. Ναι, ρε φίλε. Μα εδώ και μάλλη διάσταση τώρα. Ο Χριστόδουλος Μαρτάς, σαν Arthur Kipp, σαν ηθοποιός, σαν Mr. Daly, σαν Daly, Jerome, Kekwick, Kekwick, Παντοχιδάρης, πώς όμως τα λέγει, Παντοχιδάρης, 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 10 φιλόλογοι έκαναν τώρα σε πόπου, Σουντόκου, πώς ήταν η αντιδράση που ο κόσμος και που άλλους συναδέλφους. Κοίτα, να σου απαντήσω. Οκ, ήταν να το πω, ήταν να το πω πριν και να λέω καθιστό. Α, καταλάβετε το. Καταλάβαμε και μου το και μετά. Είχε μια σκηνή που ο κόσμος χτίζουμε το anticipation του κοινού, οπότε να φύγει γενικά με τα μάτια. Και νου λέει αγχωμένοι θεωρούν δεξιά-αριστερά, εν τώρα, ξέρω ότι να φύγει, ξέρω ότι να φύγει. Και στη φάση που φκένει, και είναι η πρώτη φορά που το έργο πάει, μπαμ, πέφτει το κινητό του χαμέ, γελά, φκένει η γυναίκα, ούλο το διαφρό του κόσμου ήταν πάση το κινητό του που το παίζει. Χάθηκε η στιγμή επί του κόλου και θέλα του και μετά, καταρχάς ήταν να φκένει το κινητό μου. Επειδή σκεφτούμε αν επέρασε αρκετή ώρα για να πάω να φάω, επειδή δεν τρώω μετά από κάποια νόμα και μετά. Να μην παράστασης να πάνε να φάω. Όχι, απλά για να ξέρω, επειδή σκεφτούμε να θα πω να φάω κάπου και θα φάω κάτι βαρετό. Θέλετε,
δεν για απομόνωση, δεν για fucking. Ραντάρ κοινό. Ναι, αλλά fucking. Να μπορείς να μπεις μέσα. Και να φάεις ένα χτινό βολιά. Να πάμε για μέσα. Να πάμε για μέσα. Να είναι στρέτιο. Να κάνουμε παρθιέρα και χτινά που θα πέρα. Να μπορεί τη στρέτιο δικαιμάση που θα κατάρει. Ούτε θα μου κάνετε παράσταση. Χτινά. Οι Κέλλιες μάλλον χάσαν τα μαλλιά τους που τις αντένες 5G που έχουν πάνω από τα... Χάρη φκολάδι στα μάτα γράφεις comments. Και φέρε να πάνε από έξω στην χιονόμπαλα του τρώτου. Χιονόμπαλα του τρώτου. Να πιέσουν και από κάτω, να πιέσουν και από πάνω, να πιέσουν και από πάνω. Ενά του με πίσω και να σας πω, ρε μα, εν είχα τρίτο σχέδιο. Έφυγα και ποιος έφυγε. Καλείς μας, καλείς μας τον λαιμό σου. Ξέρω εγώ κάτι. Κι αβρωμή και εκεί, ας πούμε. Έκλεισα date trip από το Chernobyl. Η γυναίκα από το Chernobyl. Περίμενε, έκλεισες date trip in date trip. Όχι, περίμενε. Ήταν καλό το τον, περίμενε. Πες στον τον παγκούσα. Μαλάκα πες στον παγκούσα. Τώρα σκέφτηκες. Φέρνεις λίγο από τον Robert Downey Jr. Θέλεις μόνο τον εθισμό στην κοκαίνη και έκλεισες να είστε ήδη. Που λέει... Να πούμε... Να πούμε κακός, ρε. Να πούμε δωρείτε, ρε. Αφού έπου το ρίχα που έφτιαγε ο άνθρωπος. Λοιπόν, παιδιά... Είναι simulation του Μαρτάουλος ο κόσμος. Ναι, ναι. Ζούμε μες στο Matrix του Μαρτάουλου. Ναι, ρε, μαλάκα. Μαλάκα. Matrix. Matrix 4 μαζί με τον Keanu Reeves. Λοιπόν... Το Χριστόδουλο, τον Ανδρέα, πολύ φαντασία. Λοιπόν, τον Έκτορα με Ωμέγα και τον Φρίξο και τον Ανδρέα. Γιώργο, φυλακτού, πίσω από τη... Τετραντρία. Ανδρέα, ουρία.